ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Συνεχίζουμε μαζί με όλους τους εργαζόμενους τον αγώνα ενάντια στην πολιτική που οδηγεί ασθενείς και υγειονομικούς σε ασφυξία. Ενάντια στην πολιτική που στραγγαλίζει τα δικαιώματά μας. Ενάντια στην κρατική βία και την καταστολή. Η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες έχουν τεράστιες ευθύνες, γιατί με την πολιτική τους, την πολιτική της εμπορευματοποίησης της υγείας, οδήγησαν από τη μία στην πλήρη απαξίωση του δημόσιου συστήματος υγείας, που σήμερα δουλεύει στο κόκκινο, που δεκάδες ασθενείς βρίσκονται διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ. Γιατροί και νοσηλευτές δουλεύουν ασταμάτητα, εκτεθειμένοι και αυτοί στους ίδιους μεγάλους κινδύνους. Και από την άλλη, οδήγησαν με αυτή την πολιτική στη διώκωση του ιδιωτικού τομέα υγείας. Ενώ τα δημόσια νοσοκομεία αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις τεράστιες ανάγκες των ασθενών, η κυβέρνηση παρέχει πλήρη ασυλία στους επιχειρηματικούς ομίλους της ιδιωτικής υγείας, που όχι μόνο δεν έχουν θυσιάσει το παραμικρό, αλλά θησάβριζαν και συνεχίζουν να θησαυρίζουν, μετατρέποντας την πανδημία σε ευκαιρία για αύξηση των κερδών τους, αφού εκμεταλλεύονται τις ανάγκες των λαϊκών οικογενειών για υπηρεσίες υγείας που δεν τις βρίσκουν στο δημόσιο σύστημα. Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες. Εγκληματεί, γιατί αντί να ανοίξει, κλείνει τμήματα. Ακόμα καρδιοχειρουργικά τμήματα, μονάδες εφραγμάτων, κλινικές, ολόκληρα νοσοκομεία, όπως το Τζάνιο, το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, τα μετατρέπει σε νοσοκομεία μίας νόσου. Ακόμα και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά μετατράπηκε σε νοσοκομείο μίας νόσου, σε βάρος των ογκολογικών ασθενών. Οι χώροι δουλειάς είναι ξέφρεγο αμπέλι και αποτελούν το βασικό χώρο υπερμετάδοσης του κορονοϊού. Οι μεγαλοεργοδότες σε όλους τους κλάδους, με την πλάτη της κυβέρνησης, αρνούνται να εφαρμόσουν μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζόμενων, γιατί αυτά θεωρούνται κόστος. Αντίστοιχα και στις αστικές συγκοινωνίες και σε δεμές πρόνοιας και αλλού. Την ώρα που αυξάνονται δραματικά οι αριθμοί απώλειας σε ανθρώπινες ζωές, δεν μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια μπροστά σε αυτό το έγκλημα. Οι συγκλονιστικές εικόνες στον Ευαγγελισμό με τα ασθενοφόρα να κάνουν ουρές χτυπάνε συναγερμό. Τώρα θα δώσουμε και συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη στο πλευρό των υγειονομικών του δημόσιου τομέα για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων, για τη ζωή, την υγεία και τα δικαιώματα των παιδιών μας. Να μην χάσουμε ούτε ώρα. Φτάνει πια. Δεν παίζουμε άλλο τη ζωή μας κορώνα γράμματα. Απαιτούμε επίταξη τώρα του ιδιωτικού τομέα υγείας με προτεραιότητα τις κλίνες ΜΕΤ, χωρίς καμία αποζημίωση. Ένταξη όλων των κλινικών και διαγνωστικών κέντρων του ιδιωτικού τομέα στον κρατικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση της πανδημίας, για να προσθεθούν έτοιμες και κρίσιμες υποδομές και έμπειρο προσωπικό για την περίθαλψη COVID και no-COVID ασθενών. Μαζικές προσλήψεις όλου του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού για την αποφασιστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Άμεση και χωρίς άλλες προϋποθέσεις πρόσληψη όλων των ειδικευμένων και ειδικευμένων γιατρών. Ένταξη όλων των αυτοαποσχολούμενων σε κρατικό σχέδιο για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας όλων των ασθενών. Μέτρα προστασίας για όλους τους εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς. Επίταξη τώρα του Μετροπόλιταν. Οι Σύλλογοι Γυναικών των Δήμων του Πειραιά, μέλη της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας, ενώνουμε τη φωνή μας με το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, με τα εργατικά σωματεία και τους υπόλοιπους φορείς της περιοχής μας και διεκδικούμε την υπεράσπιση της υγείας και των δικαιωμάτων των δικών μας και των οικογενειών μας. Δίνουμε δυναμική απάντηση στην πολιτική που αφήνει στην τύχη την υγεία και τη ζωή μας.
στην αστυνομοκρατία και τον αυταρχισμό. Ένα χρόνο από την αρχή της πανδημίας παραμένουμε απροστάτευτες εμείς και οι οικογένειές μας στο έλεος του υποβαθμισμένου και εμπορευματοποιημένου δημόσιου συστήματος υγείας εν μέσω πανδημίας, χωρίς τις ΜΕΘ που χρειάζονται, χωρίς το μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό που χρειάζεται. Οι δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις γειτονιές μας είναι ελάχιστες, υπολειτουργούν, λείπουν ειδικότητες, δεν κάνουν όλες τις εξετάσεις, δεν είναι εξοπλισμένες και στελεχωμένες για να καλύψουν τις ανάγκες των οικογενειών μας. Το λιγοστό προσωπικό τους γίνεται μπαλάκι, καλύπτει τρύπες των νοσοκομείων, αναλαμβάνει τον εμβολιασμό χωρίς επιπλέον προσωπικό, αφήνοντας πίσω άλλα περιστατικά, με τραγικά αποτελέσματα τόσο στην υγεία των ίδιων των υγειονομικών που δουλεύουν σε συνθήκες υπερεντατικοποίησης, όσο και των ασθενών. Στις συνθήκες της πανδημίας, αντί να δημιουργούν νέες δομές, τις αποδυναμώνουν, οδηγούν στο κλείσιμο ακόμα και τις λιγοστές που υπάρχουν. Βιώνουμε την αθλειότητα της μετατροπής των νοσοκομείων σε κλινικές μίας νόσου, σε βάρος της αντιμετώπισης άλλων εξίσου σοβαρών ασθενειών και επιγόντων περιστατικών, όπως γίνεται στο Τζάνιο, στο Κρατικό Νίκαιας, ακόμα και στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Χρυσοπληρώνουμε την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία, τα φάρμακα. Ενώ πολλαπλασιάζονται οι ιδιωτικές κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα που κάνουν χρυσές δουλειές εκμεταλλευόμενοι τις ανάγκες μας. Μπροστά στη διασφάλιση των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων πάνε περίπατο τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ο συγχρονισμός απαγορεύεται, όχι όμως για τους μεγάλους εργασιακούς χώρους που ο ένας δουλεύει πάνω στον άλλον. Όχι για τα μέσα μαζικής μεταφοράς που μας τη βάζουν σαν σαρδέλες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά με πρόσχημα την πανδημία, η κυβέρνηση βρίσκει ευκαιρία να περάσει νέα αντεργατικά μέτρα. Την ίδια στιγμή χαρίζει απλόχερα δισεκατομμύρια ευρώ στο δολοφονικό μηχανισμό του ΝΑΤΟ για στρατιωτικούς εξοπλισμούς και στους επιχειρηματικούς ομίλους με δάνεια, επιχορηγήσεις και διευκολύνσεις για να θωρακίσουν την κερδοφορία τους. Για να επιβάλλουν την αντιλαϊκή πολιτική τους που χτυπάει τα δικαιώματά μας, χρησιμοποιούν την καταστολή και τον αυταρχισμό για να χτυπήσουν τους αγώνες μας. Να ρίξουν για ακόμα μία φορά στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, στο λαό, την καραμέλα της ατομικής ευθύνης για τη βαρβαρότητα που βιώνει. Το κλίμα του φόβου που θέλουν να καλλιεργήσουν δεν θα περάσει. Η κρατική και εργοδοτική βία και η καταστολή δεν μπορεί να σταματήσει τους αγώνες μας για υγεία και ζωή με δικαιώματα. Δεν συμβιβαζόμαστε με την πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβερνήσεων που είναι κομμένη και ραμμένη στις απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων, θυσιάζοντας τις δικές μας ανάγκες, την προστασία της υγείας μας, τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας, τα εργασιακά μας δικαιώματα. Γι' αυτό και εμείς οι γυναίκες του καθημερινού μόχθου, οι εργαζόμενες, οι άνεργες, οι αυτοαπασχολούμενες, οι συνταξιούχες, οι μητέρες, διεκδικούμε. Επίταξη τώρα του νοσοκομείου Μετροπόλιταν και συνολικά του ιδιωτικού τομέα υγείας χωρίς καμία αποζημίωση των κλινικαρχών. Να γίνουν άμεσα όλες οι αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με πλήρη εργασιακά δικαιώματα σε νοσοκομεία και δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Να εξασφαλιστεί άμεσα ο αναγκαίος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός. Μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Οργανωμένος έλεγχος και μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ στους χώρους δουλειάς, ιδιαίτερα στις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες και στα σούπερ μάρκετ.